Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα για την επιμονή σας να γίνει η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Γνωρίζω ότι από την αρχή της κατάθεσης του αιτήματος ήσασταν από τους επισπεύδοντες. Δυστυχώς καθυστέρησε αυτή η συνεδρίαση. Ξεκινάω από δύο σχόλια σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος διοικητής. Μας εξιστόρισε ως όφιλο το τι συνέβη στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία. Προφανώς συμφωνούμε ότι θα έπρεπε να προστατευτούν οι τράπεζες ως ιδρύματα και η σταθερότητά τους, οι καταθέσεις. Ακούμε με πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχουν βήματα ακόμα να γίνουν για την ποιότητα των κεφαλαίων των τραπεζών και υπάρχουν βήματα να γίνουν ακόμα και για το πλαίσιο ανταγωνισμού. Ακούμε με ενδιαφέρον την προοπτική και του πέμπτου πυλώνα και βεβαίως ευχόμαστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Κύριε Χατζηδάκη, ευθύνες δεν θα ζητήσουμε ούτε από το ρυθμιστή, ούτε βεβαίως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις δικές σας πολιτικές επιλογές. Από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Διοικητικό του Συμβούλιο θα απαιτήσουμε να κινείται σύνομα. Ξεκινάω από το εξής. ΚΕΠΕ. Είπατε ότι λυπάστε για τη μελέτη. Για το ΚΕΠΕ. Είπατε ότι λυπάστε για τη μελέτη. Εσείς μπορεί να λυπάστε για τη μελέτη, εμείς λυπόμαστε για τα 40 δις απώλεια. Τι λυπάστε για τη μελέτη? Τη μελέτη κατέγραψε ένα συγκεκριμένο πέραν πάσης αμφισβήτησης γεγονός. Γιατί ήρθατε? Διότι κομίσατε επιχειρήματα. Θα έρθω, μην αγχώνεστε. Έχουμε πολλά να πούμε, κύριε Χατζηδάκη. Ψυχραιμία. Το δημόσιο λοιπόν έχει απολέσει 40 δισεκατομμύρια σύμφωνα με αυτή τη μελέτη. Εσείς δεν είστε ικανοποιημένος, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τον κύριο Λιαργκόβα τον διόρισε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και όταν τον διόρισε, επένεσε την επιστημονική του επάρκεια, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται συστάσεις. Πάμε τώρα λίγο στις ημερομηνίες. Πότε ζητήσαμε, κύριε Χατζηδάκη, τη συγκεκριμένη συνεδρίαση? Τον περασμένο Νοέμβριο. Πόσες ιδιωτικοποιήσεις μεσολάβησαν, είχε γίνει της Eurobank, έγινε το κομμάτι της Εθνικής, της Πειραιώς και της Αλφα. Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής τι είναι, για να ακούει δελτία ειδήσεων? Εδώ ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος. Παίρνονται μείζονες αποφάσεις. Έχουμε αιτηθεί να γίνει η συγκεκριμένη συνεδρίαση 5 μήνες πριν. Και αφού γίνονται οι βασικές παρεμβάσεις και πωλήσεις μετοχών, συγκαλείται τη συνεδρίαση για την οποία έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας τόσο καιρό να φωνάζουμε? Και είπατε και στην εισαγωγική σας ομιλία ότι τα έχετε ξαναπεί. Σοβαρά. Πετάνε τα δισεκατομμύρια σας αΐτες. Και ακούει η Ελληνική Βουλή ότι περίπου ήταν εκ του περισσού και η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Με συγχωρείτε, αλλά τέτοια υποτίμηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας σε σύγκριση βεβαίως και με την κλίμακα της παρέμβασης για την οποία συζητάμε, έτσι. Το δημόσιο έχει μεγάλες απώλειες, τεράστιες απώλειες. Δεν είναι απώλειες οι οποίες καλύπτονται σε έναν προϋπολογισμό. Δεν έχω ξαναδεί, ειλικρινά σας μιλάω, τέτοια υποτίμηση του κοινοβουλίου. Να γίνονται τέτοιες μείζονες επιλογές και να έρχεστε εκ των υστέρων να μας πείτε ότι ένα απόγευμα θα συζητήσουμε πώς και γιατί βάλαμε, για παράδειγμα, στην Πειραιώς 18 δις ως φορολογούμενοι και φύγαμε με 3. Δεν είναι έτσι. Επικαλεστήκατε το χρόνο ζωής του ταυχής σίγμα. Δική σας επιλογή είναι να μείνει μέχρι το 25. Γιατί δεν θα μπορούσε να παραταθεί? Και με συγχωρείτε, άκουσα επίσης με ενδιαφέρον και τον κύριο Βερίκιο από το ΤΑΦΧΙ ΣΥΜΑ, το είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι είναι αβέβαιο το μέλλον σε σχέση με τις αποτιμήσεις
των μετοχών των τραπεζών. Δεν συμφωνούν οι διεθνείς οίκοι. Δεν συμφωνούν. Οι τιμές στόχων από όλους είναι 30, 40 και 50% παραπάνω από τις τρέχουσες. Έτσι δεν είναι? Άρα η αβεβαιότητα είναι κάτι που φαντάζομαι υπάρχει στην έκθεση διάθεσης, που θα ήθελα να καλέσω το τάφι σήμα, εάν την έχει διαθέσιμη, να μας την καταθέσει για όλες τις πράξεις τις οποίες έχει κάνει μέχρι σήμερα και την οποία υποχρεούται να έχει από σύμβουλο διεθνούς κύρους για κάθε πράξη διάθεσης των μετοχών, να δούμε κι εμείς ποιος είναι αυτός που είπε ότι είναι αβέβαια η πορεία. Διότι κοιτάμε τους διεθνείς οίκους και όλοι λένε ότι οι τιμές στόχοι είναι παραπάνω. Ενδεχομένως να χρειαστεί και άλλη συνεδρίαση για να συζητήσουμε, τώρα που έχουν ολοκληρωθεί και αυτές οι διαθέσεις μετοχών, το τι συνέβη εάν τηρήθηκε ο νόμος και εάν τελικά ήταν συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο. Κανένας άλλος δεν έχει την ευθύνη, θέλω να ξεκαθαρίσω. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ οφείλει να τηρεί τον νόμο. Εδώ συζητάμε για την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη και του Υπουργού. Διότι και με βάση τον νόμο ο Υπουργός έχει δικαίωμα άσκησης βέτο, αρνησικής, εάν το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ εισηγηθεί πώληση συμμετοχών. Για να είμαστε απολύτως καθαροί. Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν στη Eurobank έβαλε περίπου 10 δις και βγήκε με 93 εκατομμύρια. Στην Alpha Bank περίπου 4 δις και βγήκε με περίπου 300 εκατομμύρια. Στην Εθνική Τράπεζα 5 δις βγήκε με 1 δις και για το 22% βεβαίως μιλάω, γιατί έχει μείνει και άλλο 18. Και στην Τράπεζα Περιόρισης 18 δις και βγήκε με 1,35, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τελευταία αποτίμηση. Το βασικό επιχείρημα που άκουσα, κύριε Χατζηδάκη, είναι ότι κερδίσαμε με το PSI ως Έλληνες φορολογούμενοι. Μάλιστα, κουρεύτηκε ονομαστικά το χρέος. Καμία αντίρρηση. Πήραμε κάποιες μετοχές, βεβαίως. Δεν μας είπατε τότε ότι αυτές οι μετοχές είναι μειωμένων προσδοκιών από μελλοντικά κέρδη? Και έρχεστε 12 χρόνια μετά να πείτε ότι αφού το χρέος κουρεύτηκε με το PSI, τώρα δεν δικαιούμεθα να έχουμε προσδοκίες ως Έλληνες φορολογούμενοι από τη συμμετοχή του δημοσίου στις τράπεζες. Αυτό είναι το κεντρικό επιχείρημα. Αν δει κανείς και τα αθροίσματα που κάνετε, περί αυτού πρόκειται. Άκουσα και για τον ELA. Με συγχωρείτε. Το δημόσιο είναι μέτοχος στην Κεντρική Τράπεζα. Δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τόκο οι τράπεζες αν παίρνουν ρευστότητα? Πολύ καλά κάνανε και πληρώνουν τόκο. Δεν είναι χατήρι. Να σας πω ποιο κατά τη γνώμη μου ήταν χατήρι. Χατήρι ήταν που επετράπη στις τράπεζες το εξαιρετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το TLTRO, που ήταν στοχευμένο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αρνητικό επιτόκιο, να μην το χρησιμοποιήσουν. Πήραν 50 δις λοιπόν οι τράπεζες και βγάλαν 500 εκατομμύρια μόνο και μόνο επειδή κάθονταν πάνω σε αυτά τα χρήματα, ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι χατήρι. Εκεί έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση. Δεν μπορεί να υπάρχει στοχευμένο πρόγραμμα για αυτές τις χρηματοδοτήσεις, να μην γίνεται τίποτα απολύτως και κάποιοι απλώς να απολαμβάνουν αυτά τα κέρδη. Και να ερχόμαστε τώρα να λέμε ότι περίπου σώθηκε ο Έλληνας φορολογούμενος. Εμείς έχουμε καθαρή θέση ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα. Εδώ όμως δεν συζητάμε αυτό, όπως δεν συζητάμε και τα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους. Σας άκουσα, κύριε Χατζηδάκη, να μιλάτε αναλυτικά, είστε εκτός θέματος εντελώς. Τα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους σε άλλη συνεδρίαση. Ξεχωριστή. Εδώ συζητάμε για την αποεπένδυση του ελληνικού δημοσίου και τις απώλειες δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν θεωρώ ότι η επιστημονική επάρκεια των στελεχών του ΚΕΠΕ επερωτάται και νομίζω ότι δεν έχετε... Παρακαλώ. Μιλάει για τις τράπεζες
και προσβολή. Τι εννοείται? Δεν κατάλαβα τι πάθατε, κύριε Χατζηδάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω προσβάλει κανέναν. Ο διοικητής ανταποκρίθηκε στο καθήκον του, παρουσίασε τις θέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ εφαρμόζει τον νόμο που εσείς ψηφίσατε. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και αναλάβετε την ευθύνη. Για τα στοιχεία σας μιλάω κι εγώ. Και εξηγούμε ότι το επιχείρημα ότι με το PSI κουρεύτηκε το χρέος, άρα το ελληνικό δημόσιο παίρνει μετοχές μειωμένων προσδοκιών, δεν ευσταθεί. Τι να κάνουμε? Επιτρέπετε να συντασσόμαστε με τη μελέτη του ΚΕΠΕ ή θα το απαγορέψετε? Εκεί βρίσκεται λοιπόν και η ουσία της διαφωνίας μας. Μη μου δείχνετε άλλους. Εσείς είστε πολιτική ηγεσία. Πραγματικά πιστεύετε ότι εμείς θα δείξουμε το δάχτυλο στη διοίκηση του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ? Το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ είναι υποχρεωμένο να ψηφίσει τον νόμο που φέρατε στη Βουλή. Τον νόμο του κράτους. Και βεβαίως θα το ελέγξουμε για το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ εάν κινήθηκε σύνομα. Αλλά η πολιτική, η κεντρική πολιτική επιλογή αφορά εσάς. Δεν κατάλαβα. Και μου λέτε και ότι προσέβαλα κάποιον. Κανένα δεν προσέβαλα. Ερχόμαστε εδώ, όσο οφείλουμε και ζητάμε εξηγήσεις από εσάς, κύριε Χατζηδάκη. Το δημόσιο έχει ζημιωθεί. Όλες οι προβλέψεις των διεθνών οίκων μιλάνε για τιμές στόχου 30, 40 και 50% πάνω από τις τρέχουσες. Πού προκύπτει η αβεβαιότητα? Υπήρχαν εκθέσεις διάθεσης οι οποίες λέγανε τώρα είναι η καλύτερη στιγμή. Δεν υπάρχει τώρα καμιά δικαιολογία. Είμαι βέβαιος ότι θα τις φέρετε στην επόμενη συνεδρίαση για να τις δούμε μαζί και να τις συζητήσουμε και να δούμε πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη να αποχωρήσει το δημόσιο κακήν κακός από τη συμμετοχή του στον τραπεζικό τομέα. Αυτή είναι μια επιλογή του σκληρού πυρήνα της δικής σας οικονομικής πολιτικής. Μας είπατε ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Ναι, το πιστεύουμε. Εμείς το πιστεύουμε. Εσείς δεν το πιστεύετε. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει μια μαγική συνταγή. Η πλήρης ιδιωτικοποίηση των τραπεζών. Αυτό πιστεύετε ότι είναι η μαγική συνταγή. Γι' αυτό επιμένετε. Γι' αυτό κάνατε αυτό που στα αγγλικά λένε fire sale. Δεν θέλω να το πω στα ελληνικά γιατί θα δημιουργηθούν εντυπώσεις. Σε όλα αυτά λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, αξιώνουμε και απαιτούμε απαντήσεις και μία συγγνώμη για τη συμπεριφορά απέναντι στην Επιτροπή μας. Έχουμε αιτηθεί τη συγκεκριμένη συνεδρίαση 3 ιδιωτικοποιήσεις πριν, σκοπίμως την καθυστερήσατε, για να έρθουμε εδώ να συζητάμε εκ των υστέρων. Για να μην ασχοληθεί η κοινή γνώμη και για να μην εγερθούν όλα τα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει από τον πυρήνα των δικών σας επιλογών. Ευχαριστώ.